Από τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθεί να πιαστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην προσπάθειά του να κοπεί το σχοινί των παραβιάσεων στην νεκρή ζώνη. Με επιστολή του προς τον ίδιο τον Αντώνιο Γκουτέρες, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου, ζητά την παρέμβαση του Διεθνούς Οργανισμού, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για την κλιμακούμενη ένταση στην περιοχή. Πύλα, Στροβίλια, το γήπεδο της Τσεντίνκαγια και το σπίτι της Μαρουλούς πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων στην επιστολή του Νίκου Χριστοδουλίδη, την οποία φέρνει στο φως η εφημερίδα Φιλελεύθερος. Ανησυχώ βαθύτατα ότι αυτές οι κλιμακούμενες παραβιάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή κρίση. Η κλιμάκωση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί μόνο ως κλήρυνση της τάσης της Τουρκίας στο έδαφος και ως ξεκάθαρη προσπάθεια αρπαγής και δημιουργίας νέων τετελεσμένων. Ειδική αναφορά γίνεται στο κημητήριο Wayne Skip λίγο έξω από τη Λευκοσία, στο οποίο είναι θαμμένοι σχεδόν όλοι οι Βρετανοί στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν το 55-59. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καταγγέλει ότι οι τουρκικές δυνάμεις εμποδίζουν την πρόσβαση του προσωπικού της Ουνφικίπ στο νεκροταφείο. 10 μόλις μέρες πριν την κατάθεση των 2 εξαμηνιαίων εκθέσεων του Αντώνιο Κουτέρες για τις καλές υπηρεσίες και την ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο, η Λευκοσία ζήτησε να ασκηθούν πιέσεις προς συμμόρφωση της Τουρκίας, βάζοντας στο κάδρο και τη νέα απεσταλμένη. Σας καλώ εξοχότατε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα, επαναλαμβάνοντας στην Άγκυρα την ανάγκη για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, ώστε όλα τα μέρη να μπορέσουν να εμπλακούν ουσιαστικά με το νέο απεσταλμένο του ΟΗΕ και να βρουν έναν τρόπο να εισέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή επέλεξε ο Υπουργός Εξωτερικών για να επαναφέρει στο προσκήνιο τη θέση της Λευκοσίας για τα ενεργειακά. Σε συνέντευξή του στον Πολίτη, αφήνει ανοιχτό παράθυρο για συνεργασία με την Τουρκία υπό την γνωστή και αυτονόητη προϋπόθεση. Η δική μας πλευρά καλωσορίζει την όποια συζήτηση με την Τουρκία γύρω από αυτό το θέμα. Όμως, μια συμφωνία δεν μπορεί να περιλαμβάνει την κυπριακή δημοκρατία και την παράνομη αποσχιστική οντότητα. Διαμηνεί ότι μόνο με σημαία το διεθνές δίκαιο η Λευκοσία θα συζητήσει μια τέτοια συμφωνία. Όπως έγινε και στο παρελθόν ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ σε σχέση με τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου.